ο οποίος είναι πολύ γνωστός στον χώρο της ψηφιακής ιατρικής, ιδιαίτερα στον χώρο της καρδιακής ανεπάρκειας, είναι ο κύριος Σταφυλάς, ο οποίος είναι και διευθυντής του HealthLink, και θα τον παρακαλέσουμε να μας μιλήσει για ορισμένα οικονομικά θέματα που αφορούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Κύριε Σταφυλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον καθηγητή κύριο Βασιλικό για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω για δύο θέματα με τα οποία ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια. Λίγο εδώ το... Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε όμως με το... η ερώτηση που μου τέθηκε είναι το κατά πόσο είναι συμφέρουσα η ψηφιακή τεχνολογία στην υγεία. Και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε καταρχήν είναι ότι δεν μιλάμε απλά για devices ή για συσκευές ή για εφαρμογές, αλλά μιλάμε γενικότερα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβάνοντας συστήματα υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων, εκπαίδευσης, έρευνας και όλα αυτά. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε και ότι όλα αυτά αναπτύχθηκαν για κάποιο σκοπό, με βάση μια στρατηγική, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι τα συστήματα υγείας πιέζονται. Άρα ένας από τους πρώτους σκοπούς των εφαρμογών αυτών είναι να μειώσουν την οικονομική πίεση στα συστήματα υγείας, προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερες υπηρεσίες σε μια κοινωνία που γυράσκει και που έχει πολλαπλά προβλήματα. Στην ερώτηση τώρα αν είναι οικονομικά συμφέρουσα, μάλλον θα έπρεπε να πούμε ότι είναι θέμα οπτικής. Το οικονομικό συμφέρον έχει μια συναλλαγή. Και στην περίπτωση της υγείας έχουμε τους επαγγελματίες υγείας και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας που παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένες και τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα τεχνολογίας. Έχουν από την άλλη τους ασθενείς, οι οποίοι έρχονται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες ή ακόμη και τους συγγενείς τους, και έχουμε φυσικά τον πληρωτή ή το σύστημα υγείας το οποίο αποζημιώνει. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχουν χρήματα που μετακινούνται. Άρα πρέπει να δούμε τελικά σε όλη αυτή τη διαδικασία ποιος είναι κερδισμένος και ποιος είναι χαμένος. Το σίγουρο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκαν όλα αυτά είναι προκειμένου να μειώσουμε την πίεση στο σύστημα υγείας και άρα κατ' επέκταση στην κοινωνία, και αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Πάντως, για να δώσω μια εύκολη απάντηση, σίγουρα είναι συμφέρουσα για τις εταιρείες. Γιατί το 2015, 509 εταιρείες που παρήχαν προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας κατάφεραν να αντλήσουν 7 δισεκατομμύρια. Το 2020, 150 startups άντλησαν 20 δισεκατομμύρια. Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι έχουν κέρδος και είναι συμφέρον. Φαντάζομαι όμως ότι σε ένα ιατρικό συνέδριο αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το κέρδος, έχουν μπει σε ένα παιχνίδι εταιρείες φαρμακευτικές, όπως βλέπετε εδώ, τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως είναι η Google, όπως είναι η Microsoft, όπως είναι η Apple, και όλοι αυτοί συνεργάζονται μαζί με νεοφυείς εταιρείες και επιστημονικές ομάδες από τα πανεπιστήμια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες. Και εκεί ερχόμαστε εμείς. Έρχονται οι επαγγελματίες υγείας, ερχόμαστε εμείς οι καρδιολόγοι, που προσπαθούμε να καταλάβουμε το αν κάτι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Ο κύριος Τζέις, ο κύριος Αλετράς παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και παρουσίασαν όριμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη. Όταν μιλάμε όμως για συμφέρον και για οικονομίες στην υγεία, πρέπει να καταλάβουμε ότι η έννοια cost effective είναι πολύ διαφορετική από το κάνω οικονομίες. Κάτι που είναι cost effective δεν σημαίνει ότι μειώνει το κόστος, σημαίνει απλά ότι αξίζει να πληρώσω γι' αυτό. Άρα, στην πράξη, πληρώνω περισσότερα για να πάρω μια υπηρεσία που αξίζει. Και αυτό εδώ που είναι σταθερό, έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο American Heart Association πριν από μια δεκαετία περίπου, παραμένει σταθερό. Η πρόβλεψη είναι ότι ό,τι και να κάνουμε, το κόστος θα αυξηθεί. Άρα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να επιλέξουμε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες εκτός από αποτελεσματικές, έχουν και έναν ευνοϊκό δείκτη κόστος αποτελεσματικότητας. Και το σημείο εκκίνησης είναι
οι κλινικές μελέτες που είδαμε είναι πού έχουμε στοιχεία ότι το κόστος ότι είναι αποτελεσματικά και πού γνωρίζουμε το τι επηρεάζει την κόστος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς σε υψηλότερη κλίμακα τάξης κατά νύχα ή οι ασθενείς, για παράδειγμα, που έχουν μια νεφρική δυσλειτουργία ή που έχουν χαμηλό πλάσμα εξόφυσης, έχουν υψηλότερο κόστος παρακολούθησης και ότι το βασικό κόστος στη διαχείριση αυτών των ασθενών είναι οι νοσηλείες. Άρα, εδώ λοιπόν έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο. Θέλουμε τεχνολογίες στην καρδιακή ανεπάρκεια που απευθύνονται κυρίως σε ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξόφυσης που καλύπτουν ασθενείς οι οποίοι έχουν συχνές νοσηλείες προκειμένου να μειώσουμε αυτό το κόστος. Και ενώ υπήρχαν στην αρχή πολλές αντιρρήσεις για αυτό, είχαμε μικρές μελέτες που δείχνανε πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα, μεγαλύτερες μελέτες όμως που δεν το υποστήριζαν, τελικά φαίνεται ότι έχουμε ωφέλη, αρκεί όμως να έχουμε ένα σύστημα που έχουμε περισσότερες μεταδόσεις σήματος, να έχουμε τουλάχιστον 3 βιολογικά συστήματα, καταγραφή και να μπορούμε να παρέμβουμε στη θεραπεία και να εκτιμήσουμε τα συμπτώματα. Και σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν μιλάμε για ασθενείς με διατηρούμενο πλάσμα εξόφυσης, μπορούμε να μειώσουμε και το συνολικό κόστος παρακολούθησης αυτών των ασθενών και το κόστος των νοσηλιών. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και στην υπέρταση, όπου είδαμε μείωση του κόστους, κυρίως όμως με παράλληλη αύξηση του κόστους θεραπείας, γιατί στην υπέρταση το βασικό πρόβλημα που διαπιστώσαμε ήταν η συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή. Για να το πετύχουμε αυτό όμως, έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην παρακολούθηση η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, να έχουμε συστήματα υποστήριξη λήψεων αποφάσεων, για παράδειγμα αυτόματη τιτλοποίηση δόσεων β' αποκλειστή, και υπενθυμίσεις για επικοινωνίες και εξετάσεις. Ακόμη και εκεί, όταν πάμε σε ασθενείς με ήπια υπέρταση, ενδεχομένως ένα τέτοιο σύστημα μας κοστίζει πολύ και δεν μας προσφέρει τίποτα. Αν μιλάμε όμως για ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θα δούμε ότι σε όλες τις υποομάδες, η τηλεπαρακολούθηση των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση, το dominant, σημαίνει ότι είναι φθηνότερη και καλύτερη. Άρα εδώ είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε και οικονομίες. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα με αυτό που νομίζω οι αριθμιολόγοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι, όχι στην Ελλάδα δυστυχώς, περισσότερο στο εξωτερικό, είναι από τη στιγμή που τα devices μας δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης. Για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε αυτό, τουλάχιστον εκεί που δίνεται, και τι συμβαίνει από αυτό. Και γι' αυτό υπήρχαν αρχικές αντιρρήσεις, αλλά αυτό που είδαμε είναι στην πράξη, και αυτή είναι η τελευταία μεταανάλυση, είναι ότι έχουμε μια μείωση του συνολικού κόστους θεραπείας μέχρι και 50%, και νομίζω ότι θα το δούμε και παρακάτω, χωρίς αυτό να συνεπάγεται χειρότερα events. Υπάρχουν βέβαια και νεότερες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα για την πίεση, για την παρακολούθηση της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία, όπου βλέπουμε δείκτες κόστους αποτελεσματικότητας αντίστοιχους με αυτούς που βλέπουμε με ένα μέτριο αντιπερταστικό. Για παράδειγμα, η ραμιπρίλη, όταν ήρθε στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, είχε είναι δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας περίπου 20.000 δολάρια αναπηρωτικά προσαρμοσμένο έτος ζωής, και βλέπουμε ότι τεχνολογίες έχουν πέσει εδώ και βλέπουμε τα αντίστοιχα νούμερα για διαφορετικές χώρες πάνω κάτω στα ίδια νούμερα. Αναφέρθηκε ο κύριος Τζέι στα συστήματα παρακολούθησης των ασθενών, όπου υποψιαζόμαστε έναν υψηλό κίνδυνο κολπική μαρμαριγή. Εδώ βλέπουμε ότι και οι τρεις συσκευές που είναι διαθέσιμες και έχουν μελετηθεί έχουν έναν ευνοϊκό δείκτη, ένα πολύ χαμηλό δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας όταν τους εφαρμόζουμε σε ασθενείς που έχουν υψηλό κίνδυνο. Μία άλλη ερώτηση όμως είναι, είμαστε σίγουροι ότι ο κίνδυνος δεν αυξάνεται, ότι δεν θα μας ξεφύγει κάτι? Η μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε πέρσι στο European Heart Journal έδειξε ότι ναι, δεν χάνουμε τίποτα. Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος, τα κύρια καταληκτικά σημεία παραμένουν τα ίδια. Και αυτό το έχουμε κάνει μειώνοντας τις προγραμματισμένες επισκέψεις κατά περισσότερο από 90% και μειώνοντας τις εκτιμήσεις, ενώ οι επισκέψεις στα επίγοντα είναι περίπου ο ίδιος. Το σημαντικό είναι ο χρόνος που είπατε. Μήπως χρειάζεται περισσότερο χρόνο να δούμε όλο αυτό το φορτίο των δεδομένων? Η απάντηση είναι όχι. Ο χρόνος, ακόμη και στη διαχείριση αυτών των δεδομένων, είναι πολύ μικρότερος, δεν το μηδενίζουμε, αλλά είναι πολύ μικρότερος από το χρόνο που αφιερώνουμε όταν κάνουμε τις κλασικές επισκέψεις. Και
Ένα πρόβλημα που είχαμε είναι ότι ενώ έχουμε αυτά τα δεδομένα, δεν εφαρμόζονται στην κλινική πράξη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά είναι τα προγράμματα τα οποία είχα την τιμή να συντονίζω, προκειμένου να δούμε τι γίνεται όταν εφαρμόζουμε αυτές τις τεχνολογίες στην πράξη. Και αυτό που είδαμε, για παράδειγμα, όταν πάμε, και αυτά είναι τα αποτελέσματα από την Ισπανία, όταν παρέχουμε αυτού του είδους τις υπηρεσίες σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, εδώ μιλάμε για ένα πληθυσμό περίπου στα 80 έτη μέση ηλικία, και φτάναν μέχρι τα 109, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ένα δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας περίπου 4.000 ευρώ αναποιοτικά προσαρμοσμένο έτη ζωής. Και εδώ από ένα άλλο project, από το project Smart Care, εδώ είναι τα αποτελέσματά μας από την Ιταλία, όπου οι δύο ομάδες, η δική μου από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και η ομάδα των Ισπανών, αναλύσαμε τα δεδομένα που είχαμε των Ιταλών που συμμετείχαν στο κέντρο μας και είδαμε όχι μόνο ότι έχουμε πολύ ευνοϊκό δίκτυο αποτελεσματικότητας, αλλά είδαμε ότι έχουμε οικονομίες κλίμακας που ξεκινάνε από το δεύτερο έτος. Στο πρώτο χρόνο έχουμε και το κόστος της επένδυσης για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και κυρίως της εκπαίδευσης, αλλά έχουμε οικονομίες που φτάνουν σε βάθος δεκαετία τα 2,5 εκατομμύρια συνολικά για την υγειονομική περιφέρεια. Εδώ ήταν η υγειονομική περιφέρεια του Φριούλη στη Βόρεια Ιταλία. Έχουμε όμως τέτοια δεδομένα για όλα, για όλες τις εφαρμογές ψηφιακής υγείας? Φυσικά όχι. Δεν έχουμε ακόμη αξιολογήσει ποιο είναι το όφελος, για παράδειγμα, του να ενσωματώσουμε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης στα διαγνωστικά μας συστήματα. Έχουμε όμως για περισσότερα, για πολλές συσκευές, οι οποίες μας βοηθούν στην τηλεπαρακολούθηση, και έχουμε μια καινούργια κατηγορία, που είναι τα θεραπευτικά εργαλεία, τα digital therapeutics, για το οποίο έχουμε αρχίσει ήδη να έχουμε εγκρίσεις από τον FDA, και υπάρχουν πλέον εταιρείες, αυτή είναι η μεγαλύτερη ίσως εταιρεία, η οποία έχει ενσωματωμένα devices με λογισμικό μαζί, που παίρνουν άδεια χορήγησης σαν φάρμακα, σαν θεραπευτικές λύσεις στους ασθενείς. Και εδώ βλέπετε ότι τα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει ήδη FDA approval και είναι διαθέσιμα εμπορικά, και αυτά που αναπτύσσονται και αφορούν το καρδιαγγειακό, την νευρολογία, στεφανία ενός, κολπική μαρμαργή, τον πόνο, και αυτή είναι μόνο μία από τις εταιρείες. Για το σύστημα έχει εκτιμηθεί ότι μέχρι το 2025 περιμένουμε ωφέλη και οικονομίες από την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στο σύστημα υγείας που φτάνουν τα 350 με 400 δισεκατομμύρια, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 8% των δαπανών υγείας για την Αμερική. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί το κόστος. Σημαίνει ότι θα αυξηθεί το κόστος, αλλά θα αυξηθεί λιγότερο από ότι αν θα αυξάνονταν αν δεν υλοποιούσαμε αυτές τις επιλογές. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά το τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πού θα το χρησιμοποιήσουμε, και η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μας δώσει λύσεις και στην πρόληψη και στην εξατομικευμένη ιατρική και στην ιατρική με βάση τις ενδείξεις. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε μια αξιολόγηση. Και τι σημαίνει αξιολόγηση? Εδώ είναι η πρόταση που έχουμε κάνει και έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε προτείνει ένα ελάχιστο πλαίσιο αξιολόγησης εθνικών ή περιφερειακών project ψηφιακής υγείας, που λέει ότι έχει συγκεκριμένα βήματα, ότι πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε ποιες είναι οι ανάγκες και να παραγράψουμε την κατάσταση. Πρέπει ό,τι πάμε να εφαρμόσουμε, είτε είναι μια εφαρμογή για την καρδιακή ανεπάρκεια, είτε η ενσωμάτωση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα συνταγογράφησης της ΥΒΙΚΑ, για παράδειγμα, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες του πληθυσμού, να έχουμε την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την επίπτωση στις επιλογές των ασθενών, τις οικονομικές επιπτώσεις, τις οργανωτικές και φυσικά ηθικά και νομικά ζητήματα, όπως είναι και το GDPR που ανέφερε ο κύριος Λεκάκης. Και μετά πρέπει να δούμε φυσικά με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται και με ποιο τρόπο μπορούμε να το επεκτείνουμε και στις υπόλοιπες παθήσεις. Στη Γερμανία ήδη από το Φεβρουάριο οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν εφαρμογές κατά τον ίδιο τρόπο που συνταγογραφούν φάρμακα, και να αποζημιώνονται οι εφαρμογές για τη συνταγογράφησή τους αυτοί, εφόσον έχουν ακολουθήσει μια διαδικασία που είναι αντίστοιχη με τον τρόπο που αξιολογούνται τα φάρμακα εδώ. Αυτό το έχω πει και δεν παραλείπω να το αναφέρω σε καμιά περίπτωση, ότι η ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών απαιτεί εκπαίδευση. Και συνέδρια σαν αυτά και δραστηριότητες όπως έχει η κλινική του κυρίου Βασιλικού, όπως είναι η πρωτοβουλία που πήρε ο κύριος Λεκάκης με την εταιρεία ψηφιακής ιατρικής, στην πράξη πάνε να καλύψουν αυτό το κενό και να μειώσουμε αυτά τα αρνητικά στην αρχή αποτελέσματα που μπορούμε να δούμε.
Και για να απαντήσω και στην τελευταία διαφάνεια που έβαλε ο κύριος Τζέι στην παρουσία του, όταν ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια, το 2005, να ασχολούμαι με την ψηφιακή ιατρική, χρησιμοποιούσαμε, δεν το βάλα εδώ, έναν ηλεκτροκαρδιογράφο της CoreScience που είχε κόστος 3.500 ευρώ. Έπρεπε να είναι μέχρι 8 μέτρα απόσταση από έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή έναν φορητό που έτρεχε σε Windows και η διάρκεια μπαταρίας του ήταν 7 ώρες. Έπρεπε να αλλάζουμε 4 φορές τη μέρα τις μπαταρίες. Και χρησιμοποιούσαμε οξύμετρα που είχαν τη δυνατότητα να αποστείλουν τα σήματα που παρακολουθήσαν καρδιακή συχνότητα και κορισμό με κόστος 100 ευρώ. Πέρσι χρησιμοποιούσαμε σε project αυτό το patch, στο οποίο μετρούσε κορισμό οξυγόνο, καρδιακή συχνότητα, θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, καρδιογράφημα μιας απαγωγής και σάχαρο με ένα κόστος 250 ευρώ. Χθες μου έστειλε ο συνεργάτης μου στις Βρυξέλλες, αυτή είναι η φωτογραφία, το τραπεζάκι είναι που χρησιμοποιεί, είναι από το γραφείο του. Αυτή είναι η συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε και θα αξιολογήσουμε στο επόμενο project. Μετράει, εκτός από όλα αυτά, μετράει επίσης φάσεις ύπνου, φυσική δραστηριότητα και μια σειρά από άλλες παραμέτρους με κόστος 70 ευρώ. Δεν ξέρω αν απαντάω με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τζέι, αλλά τέτοιες συσκευές έρχονται πολλές, οι οποίες έχουν μπει ήδη στη διαδικασία της αξιολόγησης, συνεπώς το μέλλον είναι μεγάλο. Και το άλλο σημείο που έφυξε, ωραία, είδαμε τις οπτικές, είδαμε για το σύστημα ενδεχομένως να είναι καλό, για τις εταιρείες σίγουρα καλές και ο γιατρός. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη μελέτη, τι είδαμε? Είδαμε στην πράξη, και εδώ είναι το net income του φορτιστή, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία. Τελικά ο γιατρός, αν μιλάμε για τον ιδιώτη γιατρό, από την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών θα χάσει. Το εισόδημά του θα μειωθεί. Και νομίζω ότι όσοι από εμάς χρησιμοποιήσαμε ψηφιακές εφαρμογές τώρα στην περίοδο της καραντίνας για να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς μας, διαπιστώσαμε μια πολύ πολύ σημαντική μείωση του εισοδήματός μας. Οι ασθενείς όμως θέλω να πιστεύω ότι ένιωσαν λιγότερη έλλειψη από την παρακολούθησή μας. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η ψηφιακή υγεία αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, εφόσον όμως αξιοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται και οι δυνατότητες αυξάνονται. Προφανώς, και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κυκλοφορούν όλο και ακριβότερο devices. Το κόστος όμως παρακολούθησης συγκεκριμένων βιολογικών παραμέτρων μειώνεται και αυτό είναι ξεκάθαρο. Μας δίνουν τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης φροντίδας σε ασθενείς με συνοσηρότητες, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε όχι μόνο την καρδιακή συχνότητα του ασθενή, αλλά και το σαχαρόβι διαβήτη του, τη γλυκόζη του, ενδεχομένως και την κατάθλιψη που μπορεί να έχει λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Και σαφέστατα αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι αφενός την έλλειψη εκπαίδευσής μας, ακόμη και στους νεότερους συναδέλφους. Δεν υπάρχει ακόμη αυτή η εκπαίδευση και η κουλτούρα και προφανώς χρειάζεται να βρούμε κίνητρα για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Και νομίζω ότι αυτό που είπε ο Αϊνστάιν για την κρίση, είχαμε την οικονομική κρίση, τώρα είχαμε και την πανδημία, νομίζω είναι μια ευκαιρία να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταφυλά για αυτή την περιστατωμένη παρουσίασή του. Νομίζω ότι όλα αυτά θα αναπτυχθούν, θα έχουν πολύ περισσότερο, οι ασθενείς θα τα γνωρίσουν περισσότερο. Αυτή την εποχή αυτά είναι περιορισμένα σε μια ομάδα γιατρών που βέβαια συνεχώς και αυξάνει, αλλά η χρήση τους θα γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στους ασθενείς και θα αρχίζουν οι ασθενείς να τα ζητούν. Και ελπίζω να φτάσουμε και εμείς στο γερμανικό μοντέλο και να μπορούμε να συνταγογραφούμε διάφορα applications. Αλλά σίγουρα, και αυτό το είδαμε και στην πανδημία, στην εποχή του lockdown, οι αμοιβές των γιατρών, το εισόδημα των γιατρών μειώθηκε με την ευρεία χρήση της τεχνολογίας αυτής, ιδιαίτερα της τηλεϊατρικής. Σίγουρα είναι θέματα τα οποία οι ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να τα συζητήσουν και να τα θέσουν και να τα θέσουν πολύ πολύ σύντομα, νομίζω, διότι αυτή η τεχνολογία θα αυξηθεί και θα ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε απέναντι στους ασθενείς μας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποιο ερώτημα για τον κύριο Σταφυλά ή κάποιο σχόλιο, ο κύριος Βασιλικός ενδεχομένως.
Παναγιώτη, εξαιρετική ομιλία και τα έβαλες τα πράγματα εκεί που πρέπει. Και εμείς όσο περνάει ο καιρός οριμάζουμε με την έννοια ότι δεν είναι μόνο ιατρική, μόνο τα οικονομικά, μόνο τα νομικά. Εξελισσόμαστε και καθώς εκτιθέμεθα σε όλα αυτά τα ερεθίσματα, έχεις δύο επιλογές. Ή να συνεχίσεις να γκρινιάζεις και να μείνεις στην προϊστορική εποχή, ή να τα αποδεχθείς, να τα καταλάβεις και μετά να τα χρησιμοποιήσεις προς όφελος ολονών. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα. Όντως το καινούργιο μας συνίζει όλους. Παλιότερα δεν θα ξεχάσω πριν από 10 χρόνια περίπου, όταν αρχίσαμε για πρώτη φορά να βάζουν χέρι στους γιατρούς για τα οικονομικά και τα βάζανε αγρίως οι εφοριακοί, οι εισαγγελείς κτλ. Τότε όλοι σκίζαμε τα ημάτια μας και λέγαμε ότι εμείς είμαστε γιατροί για τον άνθρωπο κτλ. Έλα όμως που δεν μπορούσαμε να υπερασπιστούμε αυτό που λέγαμε, αν δεν ξέραμε τον μηχανισμό. Τώρα τουλάχιστον έχουμε ξυπνήσει και αυτό μπορεί να είναι εις όφελος ολονών και του ίδιου του συστήματος το οποίο μας εκπρέπει. Κάποιος από τους σχολιαστές μήπως έχει κάποιο σχόλιο, ο κύριος Αναδιώτης ή ο κύριος Κιαδάς. Ναι, καλησπέρα σας. Ο Γιάννης ως Κιαδάς. Ναι, κύριε Αναδιώτη. Ο κύριος Αναδιώτης είναι γιατρός, καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλική. Συγχαρητήρια για την όλη διοργάνωση. Κύριε Λεκάκη, γεια σας και από μένα. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Είπαμε ότι κάνουμε τα σχόλια στο τέλος. Όσον αφορά τις φορητές συσκευές, γενικώς μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση που και τις σύμπλοκες αριθμίες. Τι γίνεται, δηλαδή υπάρχουν κάποια νεότερα ή τρέχει κάποια μελέτη όσον αφορά τις σύμπλοκες αριθμίες. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τζέις είναι στο πάνελ να μπορέσει να απαντήσει. Αν και αυτή η ερώτηση θα προτιμούσα να τεθεί στο τέλος. Οπότε, κύριε Σκιαδάνη, πως έχετε κάποιο σχόλιο τώρα για την ομιλία του κυρίου Σταφυλά, μιας και ξεκινήσαμε. Ο κύριος Σκιαδάς είναι πολύ γνωστός ηλεκτροφυσιολόγος στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την όλη οργάνωση και τη θεματολογία, πραγματικά και με ένα δύσκολο έτσι αντικείμενο και συντονισμό. Εγώ να πω έτσι ένα σημείο που θα ήθελα και τη γνώμη του κύριου Σταφυλά και περιλαμβάνει και τους πολιτικούς, ότι ίσως πάρουμε και στοιχεία που δεν γνωρίζαμε τόσο καιρό. Ένα παράδειγμα που θέλω να πω είναι ακριβώς ότι θα την κεντρώσουμε πολλά και για την κολυμπική μαρμαργή, αλλά ίσως νιώσουμε και νέες έννοιες περί την κολυμπική μαρμαργή. Τι θέλω να πω. Με το παράδειγμα του Chad Score, με το σύστημα του κινδύνου στην κολυμπική μαρμαργή. Η πρώτη σειρά δεδομένων προήλθε από ασθενείς οι οποίοι ήταν υπέρταση, αντιμετωπίζονταν στα πλαίσια νοσοκομείου. Και γι' αυτό ο κίνδυνος ήταν πάνω από 2-2,5 και λάμβανε 2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αργότερα, όταν πήραμε περισσότερα δεδομένα και οι ασθενείς ήταν περιπατητικοί ή υπερτασιακοί, αν δει κανείς πίσω από το chat VASC, ο κίνδυνος ήταν περί το 1 και γι' αυτό μειώθηκε ο κίνδυνος. Φαντάζομαι ότι και στην κολυμπική μαρμαργή για τους ασυμπτωματικούς, το θέσατε πάρα πολύ ωραία, κυρία Σταφυλά, και αυτό ήθελα έτσι να τονίσω, ότι για άτομα όπως το ψυγενές εγκεφαλικό, η ωφέλεια θα είναι τρομερή, γιατί θα βρούμε ακριβώς έναν είναι και πού απευθύνεται η συγκεκριμένη αυτή συλλογή δεδομένων, θα είναι πολύ σημαντική. Ενώ για την ασυμπτωματική σιωπηρή κολυμπική μαρμαργή, μπορεί να μάθουμε και πολύ περισσότερα άλλα πράγματα. Τι σημαίνει, τι κίνδυνο έχει ή τι άλλα σημεία. Και θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας πάνω σε αυτό και των υπολείπων ομιλητών και εσάς, κύριε Σταφυλά. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κύριε Σταφά. Ένα βασικό που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς υπολογίζεται τι είναι αυτός ο δείκτης κόστος αποτελεσματικότητας που λέμε ότι κάτι είναι εσμολικό ή όχι. Έτσι, είναι ο λόγος των διαφορών. Ο λόγος της διαφοράς του κόστους προς τη διαφορά στην αποτελεσματικότητα. Έχοντας λοιπόν σαν ένα παρονομαστή τη διαφορά στην αποτελεσματικότητα δύο θεραπευτικών επιλογών, καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο σημαντική είναι η διαφορά στην αποτελεσματικότητα σε επίπεδο επιβίωσης ή αναπηρίας, τόσο το πλάσμα γίνεται μικρότερο. Για να δώσω ένα παράδειγμα εκτός της καρδιολογίας, για παράδειγμα είχα την τιμή να αξιολογήσω μία από τις νέες θεραπείες που έρχονται, τις CAR-T, τις επόμενες γενιάς θεραπείες, η οποία έχει ένα κόστος χορήγησης 320.000 ευρώ. Όταν αυτή η θεραπεία με τις 320.000 ευρώ θεραπεία χορηγηθεί σε ένα νέο παιδί που πληρεί τις προδιαγραφές, είναι παιδιά με οξία μυελοτενή ή λευκαιμία που δεν ανταποκρίνονται στις υπόλοιπες θεραπείες, ο δείκτης κόστος αποτελεσματικότητας είναι 14.000
ευρώ αναπληρωτικά προσαρμοσμένο επιδότη. Στην περίπτωση τη κολπική μαρμαρίδα, για παράδειγμα για το Ρεβίλ, να πω, όταν εφαρμόζεται σε ασθενεί που είναι χαμηλού κινδύνου, ο δείκτη κόστου αποτελεσματικότητα περνάει τι 50.000 και αν τα δούμε σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, μπορεί να περνάει και τι 150.000. Άρα, η στόχευσή μα είναι ότι ξεκινάμε πάντα από την κλινική αποτελεσματικότητα και πάμε να σκεφτούμε αν αξίζει θεραπείε που αποδίδουν. Άρα, τα κλινικά δεδομένα, οι κλινικέ εμελέτε θα μα δείξουν πού πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Και νομίζω ότι οι αριθμολόγοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι ασθενεί που έχουν έναν αυξημένο κινδύνο ακόμη και πέρα, ακόμη και εντό του ίδιου charge code. Οπότε, αυτό είναι πάντα ο οδηγό. Και γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για ασθενείς που έχουν έναν υψηλό κίνδυνο και θεραπείες οι οποίες μειώνουν σημαντικά το κίνδυνο, τότε είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουν έναν καλό, έναν ευνοϊκό δίκτυο αποτελεσματικότητας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάνουμε οικονομίες και σύστημα. Πολύ ωραία. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε, διότι είμαστε και πίσω στον χρόνο και σε αυτές τις διαδικασίες.